δρόμα που περπάτησα γη που νοσταλγώ. Χώμα που μ' αναστήσες αμόχωστος. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Πρόκειται βεβαίως για την Αμόχωστο, την Αμόχωστό μας, που θα παρουσιάσουμε σήμερα, όπως θα το πω, είναι έτσι και γραμμένο, Αμόχωστος στην εποχή της λύσης, η πόλη μας, οι πολίτες, ο πολιτισμός. Και αυτή τη στιγμή το διαβάζω και ως πρόσκληση, μιας και όμιλος προβληματισμού για τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας, και η ομάδα πρωτοβουλίας Αμόχωστος η πόλη μας, μας προσκαλούν όλους στη δημόσια συζήτηση με αυτό το θέμα την Τρίτη, 15 Μαρτίου, στις 7 η ώρα, στο Γραφείο Διοίκησης Τράπεζας Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή, περιοχή Χίλτον, Λευκοσία, με ομιλητές, τον Γιάννη του Μαζίτα, το διαβάζω όπως το έχω μπροστά μου, πρόεδρος Δέλτα Σίγμα του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για τον Πολιτισμό. Τον Τάκη Χάτζη Δημητρίου, που είναι επικεφαλής Ελληνοκυπριακής Ομάδας στη Τεχνική Επιτροπή για τη Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου, την Άννα Μαραγκού, αρχαιολόγο ιστορικό τέχνης, και βεβαίως τον Νίκο Κάρουλα, που είναι, αντιπροσωπεύει την ομάδα πρωτοβουλίας Αμόχωστος η πόλη μας, είναι πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Αμοχώστου. Σας ευχαριστούμε, σας καλωσορίζουμε. Και όση ώρα θα μιλάμε, θα βλέπουμε πλάνα παλιά, καινούρια, παλαιότερα αυτής της γαλάζιας πόλης. Κυρία Μαραγκού, αρχίζω από εσάς και σας καλωσορίζουμε. Και σας ευχαριστούμε εμείς που μας δέχεστε και ελπίζουμε οι χωραΐτες να έρθουν αρθρώοι να ακούσουν, γιατί οι Αμοχωστιανοί έχουν πολλά να πούν, όχι μόνο για το παρελθόν της πόλης, αλλά για το πώς βλέπουμε μελλοντικά την πόλη μας να είναι μια απίστευτη πόλη. Ναι, μου έκανε εντύπωση η Αμόχωστος στην εποχή της λύσης. Τι ακριβώς παρουσιάζουμε εδώ, δηλαδή πώς έχετε καταπιαστεί ως ομάδα και τι θα δει κανείς που θα έρθει για να συμμετέχει σε αυτό όλο. Βασικά θα μας ακούσει. Θα ακούσει άτομα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό της Αμόχωστου, όχι όμως για το τι ήταν ο πολιτισμός της Αμοχώστου στο παρελθόν, από την νεολιθική εποχή μέχρι το 1974, αυτούς τους 36 αιώνες του πολιτισμού. Θέλουμε να σκεφτούμε και να βρεθούμε στην επόμενη μέρα της λύσης, γιατί είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί θέλουμε αυτός ο τόπος να επανενωθεί και να αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να πούμε θα πάμε πίσω στην πόλη μας. Σαφέστατα έχει πάρα πολλά θέματα. Έτσι θα πρέπει να λύσουμε. Ξεκινάτε από ένα από τα θέματα που έχουμε παραμελήσει στο παρελθόν και το πληρώνουμε σήμερα είναι ο πολιτισμός. Και γι' αυτό και πολύ σωστά και ο όμιλος του εξυγχρονισμού της πολιτικής μας ζωής, αλλά και η Αμόχωστος η πόλη μας, θέλουμε να δούμε μπροστά μας, να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον μας. Να προετοιμάσουμε έναν κόσμο ότι θα πάμε πίσω. Την επομένη, ίσως να είναι λίγο νωρίς να πούμε για τον πολιτισμό αμέσως, αλλά σε εμάς είναι μέσα στη ψυχή μας. Και θέλουμε να σκεφτούμε, είμαστε έτοιμοι, έχουμε τις αναγκαίες ψυχικές δυνάμεις, θα πάμε πίσω κάνοντας τα ίδια τα λάθη με το παρελθόν, θα πάμε πίσω με νέα μυαλά, με φρέσκα μυαλά, να εκτιμήσουμε αυτό που είχαμε και αυτό που θα έχουμε μελλοντικά. Αυτά τα 42 χρόνια που μεσολάβησαν ανάμεσα στο 1974 και το 2016, πρώτα αυτό ο Θεός. Το κενό, πρώτα ο Θεός, αυτό το κενό δεν πρέπει να είναι μια τρύπα στην ιστορία μας. Λοιπόν, δώσατε ναύσματα, να ακούσουμε και τον κύριο Χατζη Δημητρίου, παρακαλώ. Η Αμόχωστος ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας από την πρώτη στιγμή που έγινε η Τεχνική Επιτροπή. Περάσαμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω στο θέμα που μπορώ να πω μας βοήθησε και με απογοητεύσεις αλλά και με ανακαλύψεις ή με εμπειρίες καλύτερα να βρούμε κάπως το δρόμο μας. Όταν πρώτον πήκε θέμα να μοχώσει του, ξέραμε πόσο τεράστιο θέμα ήταν και
το ανάφερα και σε προηγούμενη περίπτωση, αρχικά είπαμε ας τα αφήσουμε λίγο παραπέρα και τότε καταλάβαμε ότι το να αφήνεις η υπόθεση ενός μνημείου σαν την αμόχωση των παραπέρα σημαίνει ότι αφήνεις, παραμερίζεις το σύνολο της έννοιας του πολιτισμού, το ματαιώνεις ή το μειώνεις. Και μπορώ να πω ότι από τη στιγμή που καταλάβαμε ότι η έννοια του πολιτισμού δεν χωρά ούτε μέσα σε όρια, ούτε χρονικά, ούτε αντιλήψεων, ούτε νοοτροπιών, αλλά είναι ένα άνοιγμα προς το παρελθόν και προς το μέλλον, τότε μπορέσαμε να αρχίσουμε και μια επικοδομητική εργασία μέσα στην Τεχνική Επιτροπή, να ανοίξουμε ευρύτερους δρόμους, να συντηρούμε μνημεία και φυσικά, εφόσον μιλούμε για την Αμόχωστο και το εκπληκτικό μνημείο που λέγεται Αμόχωστος. Σε μία παλαιότερη εποχή η μόρφωσή μας, και δεν θέλω να κρίνω ή να κατακρίνω κανένα, ήταν περιορισμένη μέσα σε έναν τρόπο που νομίζαμε ότι κάλυπτε τις ανάγκες της εποχής μέσα στα πλαίσια μιας ελληνοκεντρικής μοναδικότητας. Με την Αμόχωστο μπήκαμε μέσα στην έννοια του πλουραλισμού, το πόσα πολλά πράγματα ήρθαν στην Κύπρο, πόσο μεγάλος πλούτος είναι για την Κύπρο και πόση μεγάλη σημασία έχει να έχεις μία Σαλαμίνα πλάι στην Αμόχωστο και μία Αμόχωστο πλάι στη Σαλαμίνα, πλάι στην Κωνσταντία, πλάι στα Βαρόσα, τα Βαρόσα μαζί με την Αμόχωστο, μέσα σε μία νέα ενιαία πορεία για το μέλλον όπως την προδιέγραψε προηγουμένως η Άννα. Και μπορώ να πω ότι αρχίσαμε να εργαζόμαστε αποδοτικά και να δίνεται ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, όχι μόνο στους Βρασώτες, αλλά σε ολόκληρο τον Κυπριακό λαό, τους πρόσφυγες και μη. Και ιδιαίτερα συνεργαζόμενοι και με τους Βαρωσώτες, μπορώ να πω ότι ανακαλύψαμε τα μνημεία. Ανακαλύψαμε τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι μόνο τα μνημεία πολιτιστική κληρονομιά, είναι και οι άνθρωποι. Είναι και η παράδοση, είναι και η εμπειρία των προσφύγων, που είναι κάτι που δεν συζητείται. Η έννοια του τι σημαίνει πρόσφυγας, να έχεις αποστερηθεί από τις ρίζες σου, από τις πηγές σου, από την, αυτό που φέρνεις μέσα σου, να ζεις σε τόπο που να αισθάνεσαι ότι σου είναι ξένος και να μην μπορείς να πας και στις ρίζες σου και να βρίσκεις τους δρόμους να προσεγγίζεις τους τόπους σου και να ανοίγεις και προοπτικές για το μέλλον, ήταν μια μεγάλη εμπειρία και μπορώ να πω ότι μέσα από την Τεχνική Επιτροπή ναι, εργαστήκαμε και συντηρήσαμε τον πύργο του Οθέλου. Αυτή τη στιγμή ξανοιγόμαστε για τον Μαρτινέγκο που θεωρείται πιθανώς ένα από τα σημαντικότερα μνημεία οχυρωματικού μεσαιωνικού έργου στον κόσμο. Δεν είναι, είναι μοναδικό μνημείο πέραν όλου του υπόλοιπου πλούτου που περιλαμβάνει την πύλη Ραβελίν και την πύλη της θάλασσας. Είμαστε ξανεγμένοι σαν Επιτροπή στην αντιμετώπιση των τυχών και στη συνεργασία μας και με τους ανθρώπους, και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, με πρόσφυγες και μη πρόσφυγες. Σε μια γενικευμένη προσπάθεια νομίζω δίνουμε το μήνυμα εις τον συνανθρώπους μας της ενότητας του τόπου, του χρόνου και της προοπτικής. Κύριε Τουμαζή, θα ήθελα λίγο έτσι να το προσεγγίσουμε, όχι πολύ θεωρητικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι μας ακούνε Βαρωσώτες, μας ακούν και άλλοι. Και ακούμε η Αμόχωστο στην εποχή της λύσης. Κανείς μπορεί να φανταστεί ότι κάποιοι άνθρωποι, αυτή η κοινωνία πολιτών, είστε άνθρωποι εδώ που το έχετε δουλέψει, το έχετε παρουσιάσει και θα το παρουσιάσετε, έχετε μπει σε μια διαδικασία να σκεφτείτε κάποια πράγματα πρακτικά μιλώντας. Μπορείτε έτσι να μας καθοδηγήσετε για να αντιληφθούμε, για να φύγουμε από το θεωρητικό. Βέβαια. Δηλαδή αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για κάτι πολύ ωραίο και πολύ μεγάλο, αλλά έτσι πιο ειδικά να το κατανοήσουμε. Να σας πω, νομίζω ότι είναι καιρός, μιας και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, που ευελπιστούμε ότι θα καταλήξει σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι επιβάλλεται να κοιτάζουμε προς τα μπροστά, να κοιτάζουμε προς τα μπροστά σωστά, με ελπίδα και τεχνοκρατικά. Νομίζω ότι είναι καιρός να συγχωρέσουμε το παρελθόν μας, αν μου επιτρέπετε, και να αγαπήσουμε το μέλλον μας, ένα κοινό μέλλον σε μια Κύπρο, όπου θα ζήσουμε ενωμένοι οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι και θα δούμε πώς θα ξαναχτίσουμε, πώς θα ξανασχεδιάσουμε και πώς θα ξαναξεκινήσουμε
αυτό που λέμε, εστιαζόμενο στην Αμόχωστο, την καινούργια. Να ξανασχεδιάσουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να ξανασχεδιάσουμε την πόλη, τον ένα κοινό μέλλον, ναι, σε μια ομόσπονδη Κύπρο. Mm-hmm. Ξέρετε, νομίζω ότι η Αμόχωστος, το περίκλειστο αυτό κουφάρι που είναι δίπλα από αυτό το υπέροχο οικουμενικό μνημείο, όπως είπε και ο κύριος Χατζηδημητρίου, έχει ένα τραγικό πλεονέκτημα. Είναι μεν κλειστή για τόσα χρόνια. Έτσι, δυστυχώς, έχει υποστεί, νομίζω, ανεπανόρθωτα την φθορά των τόσων χρόνων της ερήμωσης. Άρα υποχρεωτικά εμείς οι Βαροσιώτες, που τα σπίτια των περισσότερων από εμάς είναι εκεί μέσα, θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή την πόλη. Θα πρέπει να ξαναδούμε με τη σοφία, θέλω να πω, των 42 χρόνων, θα ήθελα να πω μάλλον, πώς, και έχοντας υπόψη μας τα παλιά, νομίζω αποτυχημένα μοντέλα παλιότερων δεκαετιών, πώς αναπτύχθηκαν οι πόλεις μας, και με γνώμονα, αφού μιλάμε και για τον πολιτισμό, που και εγώ θεωρώ, όπως είπε και η Άννα... Πολιτισμός δεν είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα. Δηλαδή τώρα το απομονώσαμε λίγο σε μνημεία. Όχι, αλλά... όχι, είναι τα πάντα και είναι και ο σύγχρονος πολιτισμός. Ναι. Πρέπει ακριβώς να συγκεράσουμε την παλιά μας ιστορία, την σημαντική ιστορία της Κύπρου, αλλά και της Αμοχώστου ιδιαίτερα, μαζί με το... Ποιοι είμαστε σήμερα και πώς θα είμαστε σήμερα. Mm-hmm. Θα είμαστε μαζί σε μια καινούρια Αμόχωστο, που θα είναι η παλιά Αμόχωστος μαζί με το Βαρόσι. Άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε ορθολογιστικά, σωστά, και νομίζω ότι ο πολιτισμός έχει κέριο ρόλο να παίξει. Είναι πολιτισμός αυτό. Το γεγονός είναι... ότι κάθεστε και συζητάτε και οργανώνεστε και ακούτε τον κόσμο και φέρνετε ιδέες, αυτό ήδη είναι πολιτισμός. Βεβαίως, αλλά πέρα από την πολιτιστική μας κληρονομιά, είναι και ο σύγχρονος πολιτισμός, είναι η δημιουργία, είναι ο λαϊκός πολιτισμός. Όλα αυτά πρέπει να συγκεραστούν, σεβόμενοι βέβαια τις ιδιομορφίες των διαφόρων. Τώρα αυτό είναι πρόκληση. Να βάλουμε μια νοτελεία, θα επανέλθω κοντά σας και μετά θα πω στον κύριο Κάρουλα. Έχουμε ένα πρώτο τηλεφώνημα, το πάρουμε. Είναι ο κύριος Ερωτοκρήτου, να τον ακούσουμε. Κύριε Ερωτοκρήτου. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι Λεμεσανός και ήθελα να συγχαρώ την ομάδα Αμόχωστος Υπόδημας, στην οποία ανήκω και εγώ. Κάτι ωραία. Μπράβο σας. Ναι. Τα παιδιά αυτά τα γνώρισα διότι τα τελευταία 10 χρόνια πήγαινε έρχομαι στα κατεχόμενα, διότι ήθελα να δω την υπόλοιπη Κύπρο, την οποία, λόγω του ότι έλειπα στο εξωτερικό για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Και σε μια από αυτές τις εξόδους που έκανα, συνάντησα αυτά τα παιδιά. Και από έκτοτε είμαι μαζί τους, διότι πιστεύω στο τι προσπαθούν να κάνουν και βοηθούν αφάνταστα την όλη, το όλο πρόβλημα του Κυπριακού. Είναι αξίες συγχαρητηρίων, διαθέτουν πολύ χρόνο, και συμπαραστέκονται στον καθένα. Και θα ήθελα και κάλεσμα σε όλον τον κάθε Κυπρέο και Κύπρια να λάβουν μέρος σε αυτήν την ομάδα, διότι θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το τεράστιο πρόβλημα της Κύπρου. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ερωτοκρήτου. Να πούμε ότι σε πολύ λίγη ώρα θα δούμε και πλάνα της Αμοχωστού. Έχουμε και παλαιότερα από το ΡΙΚ, έχουμε και μεσαία, δηλαδή να δούμε έτσι και λίγο και την πόλη για την οποία μιλάμε και θα τη συζητήσουμε. Έτσι να μας εξηγήσετε. Κύριε Χαραλάμπους, εσείς μιλάτε. Ορίστε. Εσείς μιλάτε. Σας ακούμε. Κυρία Λίδα. Μάλιστα. Αλλο. Αλλο. Ναι. Είμαι ο Νίκος ο Χαραλάμπους που μιλά. Ναι, κύριε. Κοιτάξτε, παρακαλώ, να ρωτήσω τον κύριο Χάκη Δημητρίου, αν τότε ως τώρα... Είμαι μέσω χρονών, 85 χρόνια άνθρωπος, και διαρωτώ με αυτό το πραξικόπημα που γίνηκε τότε στο 1974, εμπόδια από τους Βαροσιώτες να μην γίνει πραξικόπημα. Λοιπόν, κύριε Χαραλάμπους, νομίζω ότι είμαστε εκτός θέματος. Να σας πω, πιθανόν να είναι εκτός θέματος πάνω σε θέμα των εμπειριών. Διότι ο πρόσφυγας, μένοντας
μακριά από το σπίτι και από τις ζήλες, σκέφτεται και γιατί έγινε πρόσφυγας. Άρα θέλετε να απαντήσετε. Άρα είναι και αυτό μέσα στην έννοια της ιστορίας και του πολιτισμού. Κοιτάξτε. Δεν θα συζητήσουμε το πραξικόπημα, αλλά είναι η διαδικασία, η διεργασία που διέρχονται οι άνθρωποι που έχασαν τα πάντα και αναζητούν τη δυνατότητα μιας νέας αρχής. Ναι, όλα και είναι μια πολύτιμη εμπειρία. Ωραία, απαντήστε του τότε. Ναι. Απαντήστε του. Η απάντησή μου είναι αυτή ακριβώς την οποία είπα, ότι μέσα από την ταλαιπωρία των 42 χρόνων που αναφέραμε, είναι και απώλεια, είναι και ευκαιρία να αναζητήσουμε και τους εαυτούς μας και τους λόγους της καταστροφής της πατρίδας μας. Θα μπορούσε να είχε προληφθεί. Εγώ πιστεύω ότι ακριβώς είναι τούτο, ότι δεν είναι το νομοτελειακό να γίνει πραξικόπημα. Ναι, θα, ούτε ήταν που το Θεό οι καταστροφές τους υπέστημε, υπάρχουν εξηγήσεις. Να μην μπούμε μέσα στην πολιτική ατμόσφαιρα, να μείνουμε στο πολιτιστικό, να μείνουμε ή στο ας πούμε θεσμικό στοιχείο. Ναι, θα δικαιούται να σκέφτεται ο πρόσφυγας, δικαιούται να σκέφτεται ο άνθρωπος, ότι μπορούσαμε να μην καταστρέψουμε τον μαγευτικό τόπο, αυτόν τον παράδεισο που λέγεται Κύπρος, και να ζούσαμε και να είμαστε Κύπροι, ολόκληρη της Κύπρου, και να ήταν τα παιδιά μας και οι ζωές μας ακέραιες. Αλλά αυτό το πράγμα συνέβη αυτή τη στιγμή, το ανάφερε και Άννα, να διδαχτούμε με ό,τι πάθαμε και θα το σκεφτεί ο πρόσφυγας αυτό το πράγμα, και θα το σκεφτεί και ο μη πρόσφυγας που αγαπά την Κύπρο και σκέφτεται και θέλει να είναι Κύπριος ολόκληρη της Κύπρου, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα πνευματικά και πολιτιστικά εφόδια, διότι συζητούμε πάντα τον Κυπριακό νομικά, οικονομικά, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, περιουσιακά. Η έννοια του πολιτισμού είναι ο θεμελιός πάνω στον οποίο θα στηριχτούν. Και πολιτισμός σημαίνει γνώση που έρχεται από εμπειρίες, που και εμείς εδώ δεν μπορούμε δεν να πούμε. Γι' αυτό δεν απορρίψατε και την ερώτηση. Μάλιστα, δεν μπορούμε να πούμε ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια. Αλλά έχουμε τις εμπειρίες μας, τις οποίες θα εκθέσουμε, που είναι υπό την κρίση των ακροατών και είμαστε πρόθυμοι να τις συζητήσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο του Μαζί να συνεχίσει από εκεί που το αφήσαμε και θα πάρουμε και άλλα τηλέφωνα. Ξέρετε, με ρωτούσατε και αυτό που λέει και ο κύριος Χατζηδημητρίου, πολιτισμός. Πολιτισμός σημαίνει συνεργασία, σημαίνει συνύπαρξη, σημαίνει κοινωνική συνοχή. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμφωνώ απόλυτα ότι δυστυχώς ο πολιτισμός και σήμερα και χτες και ελπίζω όχι αύριο είναι παραμελημένος. Είναι πάντα τελευταίος στη λίστα των προτεραιοτήτων. Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί το διαχωρίζουμε από την τρέχουσα ζωή μας. Δηλαδή θεωρούμε ότι ο πολιτισμός είναι ένα μνημείο που είναι μόνο αυτό ο πολιτισμός. Ένα μουσείο ή ότι είναι μια παράσταση. Πολιτισμός όμως. Μα και αυτό να αυτό είναι. Που ορίζεται τώρα πολιτισμός είναι ο τρόπος ζωής. Μα, και αγάπη μας προς τα ζώα είναι πολιτισμός. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ που το υπογραμμίζετε. Και ναι, βέβαια βεβαίως. Για τους πιο τεχνοκράτες να πούμε ότι δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ο πολιτισμός. Σε όλα τα προοδευμένα κράτη είναι μέλος της οικονομίας της αγοράς. Άρα και εμείς θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε έτσι, μέσα στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, ο οποίος μπορεί να φέρει πάρα πολλά ωφέλη. Γιατί εμείς ταξιδεύουμε στις μεγάλες πόλεις του εξωτερικού για να δούμε μνημεία, για να δούμε μουσεία. Δηλαδή δεν είναι κακό να έχουμε μνημεία. Να πάρουμε την όσφρηση του δρόμου. Ας σας ρωτήσω κάτι. Μιλάτε σε όλο αυτό και για την πιθανή αναδόμηση της πόλης. Δηλαδή έχει μπει στο τραπέζι και το πώς θα ήταν ωραία να ξαναχτιστεί η πόλη. Δηλαδή έχω εδώ σημειώσει οδούς, έχω σημειώσει, υπήρχαν σημεία που εξελίχθηκαν ανάλογα με το τι ήταν η εποχή τους. Συζητάτε και αυτό στο τραπέζι? Σε αυτή τη συζήτηση επικεντρωνόμαστε στον πολιτισμό, αλλά εγώ γνωρίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλοί σχεδιασμοί για την Αμόχωστο και την αρχιτεκτονική της Αμόχωστος και οικολογία. Άρα, όλα αυτά θελοντικά και από διάφορες... Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από άλλες ομάδες. Άρα έχουν γίνει και γίνονται πράγματα, διότι ακριβώς αυτό εκφράζει και μια θετική, αν θέλετε, και με αισιοδοξία επιθυμία, ότι τα πράγματα υποχρεωτικά σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως είμαστε, πρέπει να πάνε μπροστά. Ωραία. Θα ακούσουμε και τον κύριο Κάρουλα. Παρακαλώ. Δεν θα διεκδικήσω την ειδικότητα του... του ειδήμονα. Του ειδήμονα στα πολιτιστικά, όμως διερωτώ με
Τι είναι πατρίδα? Πατρίδα είναι τέσσερις στίχοι. Πατρίδα είναι κάτι άλλο, είναι τα παιδικά μας χρόνια, είναι κάπου που νιώθουμε άνετα, οικεία, που νομίζουμε ότι μας ανήκει. Με τούτη τη λογική ξεκινήσαμε σαν ομάδα να προσπαθούμε να φωνάξουμε τον κόσμο να μην διεκδικά χώρο, να διεκδικά ολόκληρη την Κύπρο. Να είναι περήφανος για κάποια πράγματα. Η περηφάνεια είναι πατρίδα, πέρα από τις ομάδες. Έτσι ξεκινήσαμε ένα διάλογο για να αποδείξουμε ότι σαν Αμοχωσιανοί έχουμε όραμα. Έχουμε όραμα και σαν Δήμος. Το 7 είμαστε η μοναδική περίπτωση στα χρονικά που ο Δήμος Αμοχώστου, χωρίς όρους, δέχτηκε να ξεκινήσει η αναπαλαίωση της Μεσαιώνικης πόλης. Γιατί θεωρούσαμε ότι μας ανήκε. Δεν υπήρχε κάτι να κερδίσουμε. Δεν συμφωνώ ποτέ σε μια διαδικασία, αν πάρε δώσε. Αυτό μου αρέσει και να το υπογραμμίσουμε λίγο. Δεν είχαμε, λέει ο κ. Κάρολας, κάτι να κερδίσουμε. Αυτό που είναι το αυτονόητο, σήμερα έγινε κάτι που θα πρέπει να προσδιορίσουμε. Ποτέ δεν πρέπει σε αυτά τα θέματα να έχουμε κάτι να κερδίσουμε, υλικό. Πάντα και το κέρδος είναι η προσφορά μας ίδια. Και ο κόσμος είναι πολύ δεχτικός. Ένα παράδειγμα που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει είναι όπως στην παράσταση του Θόξη Σαλαμίνα. Είχαμε πολύ να έχουμε το Γιάννη, αν θα είχαμε προσέλευση. Λέχθηκαν και τι δεν λέχθηκε, κύριε Κάρολα. Μπαίνοντας στη Σαλαμίνα, ήταν 4.000 κόσμος στιβαγμένος και δεν ακουγόταν τίποτε. Τους αντιφωνούντες, πώς τους απαντάτε? Μα τι να απαντήσεις σε κάποιον ο οποίος δεν έχει όραμα? Θεωρείτε ότι είναι έλλειψη οράματος? Είναι έλλειψη οράματος, γιατί άμα τα οράματα σου περιορίζονται σε κάποια άλλα κίνητρα, τα οποία είναι σε μια ανασαφή, είναι εντός εισαγωγικών αναγνώριση ή σε οικονομικά κίνητρα, γιατί να το απαντήσω? Μπορεί να είναι και ιδεολογία, δηλαδή να πει γιατί να πάω εκεί που είναι κατεχόμενα. Δηλαδή απάνω σε αυτό πώς το... Πώς ναι, αλλά την κατοχή πρέπει να την ξεπεράσεις. Την κατοχή να την ξεπεράσεις με κάποιους τρόπους. Με τον πολιτισμό. Με τον πολιτισμό, βεβαίως. Είναι, είναι τόσο δυνατός. Είναι συζήτηση. Είναι συζήτηση. Τούτη είναι ερώτηση. Πάβει να είναι πατρίδα μου επειδή είναι υποκατοχή. Και η Σαλαμίνα πάβει να είναι Σαλαμίνα. Θέατρο, δηλαδή. Μπορεί να προσθέσω και το δικό μου. Όλοι, όλοι μπορείτε. Μου αρέσει που γίνεται έτσι ζωηρή η συζήτηση, γιατί συνήθως οι συζητήσεις μας είναι πολύ στεγνές. Να έχουμε λίγο ζουμίσεις, συναισθήματα, να μιλήσουμε βεβαίως. Λοιπόν, η έννοια του διανοούμενου έχει δύο διαστάσεις, διότι κατά κύριο λόγο κάποιοι παρουσιάζονται διανοούμενοι. Υπάρχουν οι διανοούμενοι που είναι προσαρμοσμένοι προς τις δογματικές αντιλήψεις, τις καθιερωμένες, και υπάρχουν οι διανοούμενοι που είναι ανοιγμένοι στον κόσμο και αναλαμβάνουν και κινδύνους και πρωτοβουλίες. Εμείς βασιζόμαστε στους διανοούμενους εκείνους που σπάζουν τους περιορισμούς, τις δεσμεύσεις, τις δογματικές αντιλήψεις, τις προκαταλήψεις, τις προσαρμογές, και ταυτόμαστε με εκείνους οι οποίοι ανοίγουν δρόμους ευρύτερους που αγκαλιάζουν κόσμο, που δίνουν μηνύματα. Και η Σαλαμίνα έδωσε μέγα μήνυμα ιστορικό. Εγώ μπορώ να πω, είπα και μία κουβέντα, μπορεί να είναι και ασέβεια, αλλά νομίζω και ο Ευρυπίδης ωφελήθηκε από τη Σαλαμίνα, από εκείνη την παράσταση. Λοιπόν, κύριε Κάρουλα, μου επιτρέψετε να πάρω δύο τηλέφωνα και έρχομαι να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Δημητρίου, σας ακούμε. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα σε εσάς. Να είστε καλά. Η πατρίδα του κάθε ανθρώπου και η θρησκεία είναι το παν. Και πρέπει να θυσιάζει και πατριωτισμό και να ζει για αυτός και οι συγγενείς του ως τίμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Και τότε λέγονται έθνη. Αυτά τα γράφει ο ύμνηστος Μακρυγιάννης. Τώρα στο διατάφτα. Εσείς πιστεύετε ο λόγος που δεν λύθηκε μέχρι τώρα το Κυπριακό φταίνει αυτοί που αγωνιούν για τη διαβίωση και την ασφάλεια των Ελληνοκυπρίων? Αν σηκωστεί σήμερα η Τουρκία με τα κατουργιά στρατεύματα και ξεκουμπιστεί από την Κύπρο και με τους έπικους, εσείς πιστεύετε θα έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα με τους Τουρκοκύπριους? Ο κύριος Χατζη Δημητρίου έτρεξε πρώτος στη Δένια να κακίσει την συμπεριφορά με το Τζαμίν. Η συμπεριφορά αυτή ήταν καταδικαστέα. Αλλά μάθαμε τι ακριβώς το έκαναν αυτόν το κακό. Στην Κερίνια οι ίδιοι Τουρκοκύπροι έριξαν το καμπανθιό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με το πρόσχημα ότι ήταν προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου
του ψευδοδημάρχου, γιατί χαλούσε το, ναι, τη μορφή τη μουσουλμάνικη. Πριν λίγο καιρό έκαψαν τις εικόνες μέσα στην, μέσα μια σπηγιά του Αγίου Γεωργίου. Δεν τον είδα τον κύριο Χατζηδημητρίου να δείχνει το ίδιο φαίνος. Γι' αυτό το πιο σωστό είναι, αν παράδειγμα ο κύριος Χατζηδημητρίου ήταν Κερινιώτης, θα προτιμούσε να πάει το βαρό συνόλο και να μην πάει Κερίνια, ας πούμε. Ή το αντίθετο. Γιατί τα, γιατί τα διαχωρίζουμε αυτά? Εμείς θέλουμε μια ελεύθερη πατρίδα για όλο τον κόσμο να επιτρέψουν οι οικογένειες στα σπίτια τους, οι ελληνοκύπριοι στα δικά τους. Και αυτή είναι η δική λύση. Ωραία. Δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε πόλεις. Όλες οι πόλεις έχουν τις αξίες τους και η πατρίδα μας είναι μία. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Δημητρίου. Βεβαίως να πούμε ότι, συγγνώμη κύριε Χατζηδημητρίου, ότι υπάρχουν αυτού του είδους οι ενέργειες και από μορφίτες και μπράβο τους, και από Κερινιώτες και μπράβο τους. Δηλαδή είναι φυσικό να πονάς την πόλη σου, την πόλη που σε γέννησε. Αλλά θα πάρω άλλη μια γραμμή και να απαντήσουμε. Άλλη μια γραμμή. Κύριε Λόη, εσείς. Ναι, Λίτα, χαιρετώ και εσένα και εμείς, τους διακεκριμένους συνομιλητές σου. Να είστε καλά. Θα είναι τιμή μας να βλέπουμε τον κύριο Χατζη Δημητρίου της Τεχνικής Επιτροπής με την τόση συνεργασία που έχουν πάρει. Είναι πολύ συγκινητικό που τον βλέπουμε στην οθόνη. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι ανάρχισαν οι συνομιλίες με τον αγαπητό και φίλτατο μου πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Αναστασιάδη, και τον κύριο Μουσταφάκηζη. Είχα μια ελπίδα μέσα στον Οκτώβριο ότι πριν τις βουλευτικές εκλογές δεν θα είναι βουλευτικές, αλλά θα είναι ενιαίες εκλογές. Τώρα με λούπι μου βλέπω το momentum να χάνεται και είμαι τρομερά απογοητευμένος. Δεν μπορώ να αντιληφθώ σε ένα μικρό νησί όπως είναι η Κύπρος, στα όρια της Ευρώπης, να υπαδιαχέεται τόσο μίσος, και όταν βλέπω τη Γαλλία και τη Γερμανία, τον άξονα μας τον οποίο εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουμε. Είχαμε μεταξύ των εκατομμύρια νεκρούς σε δύο πολέμους. Και συμφιλιώθηκαν και τα βρήκαν. Γιατί να μην μπορούμε αύριο εμείς να συμφιλιωθούμε και να τα βρούμε και να είμαστε ενωμένοι. Προσωπικά εγώ, αγαπητή Ελίτα, έχω ένα συμφιλητή μου από το Μάντσεστερ, τον γερό που σπουδαζα, είναι 80 χρονών, Τουρκοκύπριον, με τον οποίο διατηρούμε τη φιλία μας. Συναντώμεθα σπάνια, διότι λείπει εκτός Κύπρου τώρα και όποτε έρθει έρχεται ειδικά για να με δει, και μιλούμε σαν να είμαστε αδέλφια. Διερωτώ με γιατί να διαχέεται αυτόν το μίσος και να μην μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μας. Ένα μικρό νησί το οποίο έχουμε, είμαστε όλοι Κύπροι. Αυτό είναι που με έκανε και απορώ και λέω πότε με το Θεό θα γίνει αυτό. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λοή. Να πούμε ότι βλέπουμε τώρα από τη γιορτή του Πορτοκαλιού εικόνες και είναι πολύ συγκινητικά τα πλάνα. Λοιπόν, κύριε Χατζηδημητρίου, θα απαντήσετε. Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα τεχνοκρατικά. Το καμπαναριό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ή στην Κερίνια κατερέ, έκανε ρογμές, μας έγιναν διαβήματα από τον Δήμαρχο Κερίνιας, τον κύριο Καριόλου, ανάλαβε η Τεχνική Επιτροπή, συνεννοήθηκε με τους Τουρκοκύπριους για τη στήριξη του Καμπαναριού, αποσυναρμολογήθηκε για να ξαναγίνει, υπήρξε μία μικρή καθυστέρηση στη συναρμολόγηση, υπογράφτηκαν νέα συμβόλαια και ανοικοδομείται το καμπαναριό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και είναι ψεύδος, τολμών από τη λέξη, είναι από αυτές τις διαδόσεις που είναι χειρότερες και από την Πυρκαγιάν ή στο τζαμί της Δένιας, που δημιουργούν ψεύτικες εντυπώσεις ότι ο Δήμαρχος υποσχέθηκε να κρεμίσει για να έχει μουσουλμανικό χαρακτήρα. Αυτά τα πράγματα είναι φαντασιώσεις και θέλω να διαλυθούν άπαξ και διαπαντός, διότι η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη. Σε ό,τι αφορά για τη Δένια, είναι η τρίτη φορά, υπάρχουν δύο προηγούμενα. Στην πρώτη φορά συνελήφθησαν εκείνοι που μας έριξαν τους τοίχους, ήταν παιδάκια τα οποία μεταμελήθηκαν. Εφήβη δηλαδή. Μάλιστα, ομολόγησαν. Μας ήρθαν και κοντά μου
Και διερωτούμε ακόμα και προβληματίζουμε ότι μα ξέρεις είναι παιδιά και ήρθαν και από τον Μουχτάριν, ο οποίος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος εκεί στην Δένια, για να μου πει ότι ξέρεις, είναι παιδιά χωριανό να τα συγχωρήσουμε και βοηθήσαμε να συγχωρήσουμε. Κάποιοι τους έβαλαν πάνω και το έριξε. Υπάρχει δεύτερη φορά που γέμισα με γράμματα το τζαμί γύρω τριγύρω και είναι εκεί οι γραφικοί χαρακτήρες και υπάρχει μαρτυρία κατά ποιον τρόπο και έχουμε και ενδείξεις και ποιος έγαμε αυτόν το τρίτο συμβάν και εκείνον ειλικρινά που σκέφτομαι είναι ότι κάποτε θα πρέπει οι εγκέφαλοι να συλληφθούν διότι φοβούμαι ότι πάλι και να βρεθούν μπορεί να είναι κάποια παιδάκια πάλι που έχουν παρασυρθεί από την... Αλλά το σημαντικό είναι το εξής, ότι ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Είναι δυστυχισμένοι οι ίδιοι οι άνθρωποι της Δένειας. Εχθές πήγαμε στη Δένεια και με τον τουρκοκύπριο συνάδελφο και ήρθε κοντά ο κοινοτάρχης, ο Χριστάκης της Δένειας για να μας συναντήσει και μπήκαμε εκεί στο τζαμί που έχει διορθωθεί αυτή τη στιγμή για να πει θέλω να πω κάτι του Αλή, να του πω συγγνώμη. Μάλιστα. Και δάκρυσε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αυτό ήταν για μένα το ισχυρότερο μήνυμα που μπορούσαμε να δώσουμε ότι αυτός ο κόσμος έχει καλούς ανθρώπους πάνω στους οποίους πολιτισμένους ανθρώπους. Το δάκρυ του κοινοτάρχη ήταν πολιτισμός πάνω σε τέτοιες συμπεριφορές μπορούμε ναι να στηρίξουμε και την πολυπολιτιστική Κύπρο και τον πλουραλισμό και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και ένα καλύτερο μέλλον. Και μην ξεχνούμε ότι άνθρωπος που δεν σέβεται τον πολιτισμό, οποιοδήποτε κομμάτι του πολιτισμού, δεν σέβεται τον εαυτό του. Είναι θέμα αυτοσεβασμού και μόνο αυτοσεβασμού και τελεία. Είναι κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Είτε Χαλά Σουλτάν λέγεται, είτε Απόστολος Ανδρέας λέγεται, είτε και αυτοί που κατέστρεψαν κάποτε άλλα πράγματα ήταν γιατί δεν είχαν καθόλου αυτοσεβασμό και ήταν έρμεα δεν ξέρω εγώ τι του... των ορμών τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Λοΐ που μιλά για το... Ο κύριος Δημητρίου, νομίζω... Όχι, ο κύριος Λοΐ, μίλησε σχετικά με την, με το, την απογοήτευσή του για τη συνομιλία. Να σας πω κάτι. Ναι. Είπαμε να μην εμπλακούμε στο πολιτικό. Είπατε εσείς, εγώ είπα να στην αρχή πω... να τις αφήσουμε έξω τις ερωτήσεις. Ναι, να σας πω, όχι, στον βαθμό που συνδέεται με το θέμα να σας πω κάτι. Μέσα στην έννοια του πολιτισμού, ναι, διασώζοντας τον πολιτισμό, διασώζεις την Κύπρο. Διασώζει την ιστορική συνέχεια, διασώζει την προοπτική, διασώζει τη λύση. Δεν ξέρω την ημερομηνία της λύσης, αλλά σκεφτείτε μια Κύπρο χωρίς μνημεία. Ποιο μέλλον θα είχε, ποια θέση θα είχαμε όλοι εμείς. Χωρίς ιστορία δεν θα είχαμε ούτε μέλλον. Λοιπόν, με το να ασχολούμαστε, όπως είπε και ένα από την αρχή, δεν ασχολούμαστε μόνο με το παρελθόν, δεν ασχολούμαστε μόνο με την έννοια, αλλά την έννοια του πολιτισμού σαν πολιτική και σαν προοπτική. Θέλω να δω, συνεχίσει ο κύριος Κάρουλας, γιατί τον διέκοψα, αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Εγώ απλώς θέλω να αρπάξω κάτι που είπε ο κύριος Χατζηδημητρίου. Αυτό που συζητούμε εδώ και πώς εξελίσσεται η συζήτηση είναι απόδειξη του πόσο δύσκολο πράγμα είναι να ασχολείσαι με τον πολιτισμό. Και πόσο αναγκαίο είναι να ασχολείσαι με τον πολιτισμό, διότι ακριβώς... Εμπεριέχει. Ναι, και αυτές οι απόψεις είναι και κατανοητές και θεμητές και πολλές φορές αναγνωρίσιμες. Αλλά πρέπει να καλλιεργήσουμε. Ο πολιτισμός θα καλλιεργήσει αυτή την κουλτούρα συνύπαρξης. Μήπως ακριβώς, αφήσαμε 42 χρόνια... 42 χρόνια εσωστρέφειας, δογματικής... Κούφια, μέσα στο τραύμα, δίχως να επεξεργαστούμε πρώτα απ' όλα πληγές. Σαφέστατα. Να δώσουμε απαντήσεις, να ικανοποιήσουμε τις απαντήσεις. Είναι και ανασφάλειες και ακριβώς μια εσωστρέφεια που ακριβώς δείχνει ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να δούμε προς τα μπροστά, είναι εκ των όνου κάνευ. Και θα κλέψω πάλι από τον αγαπητό μου τον Νίκο, να πω μια κουβέντα μόνο. Όλο αυτό είναι θέμα παιδείας. Όλο. Mm-hmm. Το τι ζούμε σήμερα, ένα αποτέλεσμα της έλλειψης της παιδείας της σωστής. Η ανασφάλεια μας πηγάζει από το γεγονός ότι δεν ξέρουμε. Ναι, κυρία Μαραγκού, ας σας ρωτήσω κάτι όμως. Παιδεία ένα πράγμα στα σχολεία, αλλά φαίνεται ότι η παιδεία, η πραγματική παιδεία, μας είχε λείψει μέσα στα σπίτια μας. Από τα δικά μας τραύματα, από την έλλειψη της ρίζας μας, από το μετατραυματικό σύνδρομο της προσφυγιάς μας. Απόλυτα σωστή. Από όλα αυτά, τι κάναμε γι' αυτά. Ας πιαστούμε από το κορυφαίο της παιδείας. Ας πιαστούμε από εκεί. Είναι κορυφαίο. Ο καθένας αναλάβει το σπίτι του.
αν η παιδεία μας δώσει τα σωστά μηνύματα και επιτέλους πει τις αλήθειες της ιστορίας. Επιτέλους να πει τις αλήθειες. Και όταν οι αλήθειες της ιστορίας δοθούν, τότε τα πράγματα θα πάρουν έναν εντελώς διαφορετική πορεία. Πού σταματά, το ολοπιστεύετε, αν έχετε έτσι μια εκτίμηση. Δεν έχει ξεκινήσει από ό,τι ξέρω. Όχι. Πού σταματά και δεν άρχισε το να πούμε αλήθειες. Δηλαδή, ένας τόλμησε να μπει ένα παραγραφάκι τόσο για το τι εστί ομοσπονδία. Τι εστί ομοσπονδία. Εγώ μιλάω για την ιστορική αλήθεια. Εγώ μιλώ αυτό μόνο, τρεις γραμμές. Και τον έβγαλαν προδότη, αν μη τι άλλο. Για την ιστορική αλήθεια του τόπου μας. Ναι. Ποια ήταν η σημασία του, πώς επιβιώσαμε, μέσω ποιο συμμαχιών επιβιώσαμε. Και μιας και μιλούμε για την Αμόχωστο, τότε επιβίωσε η Ορθοδοξία, επιβίωσε η Ορθοδοξία διότι επίαν εις τον Πάπα. Ναι. Και ήβραν τρόπους συνύπαρξης. Η Ορθοδοξία και μετά το κάψιμο των 13 μοναχών. Δηλαδή η ιστορία, ή το κάθε μνημείο κύριε της Κύπρου... Κύριε Χατζηδημητρίου, εδώ πέρα ανοίγεται έναν τεράστιο κεφάλι. Δεν θέλει να πει πολλά. Η Ορθοδοξία, παρόλο που ήταν καταπιεσμένη, είναι παρούσα στην Αμόχωστο. Παρούσα. Έχει μια παρουσία στην Αμόχωστο με μια περηφάνεια μέσα στο ιερό του Οτθικού Ναού. Όχι μόνο μες στο δικό της τον ναό. Λοιπόν, για όλα αυτά τα πράγματα μιλάμε για την ιστορική αλήθεια. Άρα ήδη από μόνα τους μιλούν τα πράγματα. Κύριε Κάρουλα, σας παρακαλώ και μετά θα πάρω τρεις γραμμές. Κανένα πρόβλημα. Εμείς σαν πολίτες θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να εναποθέσουμε όλες τις ευθύνες και όλες τις υποχρεώσεις πάνω σε κάποιες συνομιλίες. Έτσι, έχουμε τις δικές μας ευθύνες. Να προετοιμάσουμε το έδαφος. Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε. Ναι, ότι έχουμε τις δύο. Κάθε ένας από εμάς έχει τη δική να γνωρίσουμε ευθύνη. Την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Γιατί η επόμενη μέρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προηγούμενη. Έχουμε ήδη καταφέρει τεράστια πράγματα που δεν κατάφερνε η πολιτική, όπως την Εκκλησία του Αγίου Εξορινού, που ήταν η κατεξοχήν Εκκλησία των Αμοχωσκιανών. Εκεί ευαπτίζονταν, εκεί επαντρεύκονταν. Έχουμε καταφέρει να μαζέψουμε κόσμο ο οποίος έχει όραμα. Πάντα εμπαρών, πάντα μας βοηθά, για τον απλούστατο λόγο ότι ξέρει καλά ότι το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί πρέπει να το επομιστεί, πρέπει να πληρώσουμε. Άρα όλοι έχουμε ευθύνη. Όλοι έχουμε ευθύνη και υποχρέωση. Όλοι έχουμε ευθύνη. Και όταν είμαστε τυφλοί τόσα χρόνια, αφήγαμε τα γεγονότα να εξελιχθούν σε αυτό το σημείο, όπως και οι Τουρκοκύπριοι έχουν ευθύνη. Έχω προσωπικές εμπειρίες για τις ευθύνες των Τουρκοκυπρίων απέναντι στη δική μας οικογένεια. Ο πατέρας μου μεγάλωσε μέσα στη Μεσαιωνική πόλη. Έφυγε χωρίς λόγο. Έτσι, οι Τουρκοκύπροι μέχρι τώρα όμως τουλάχιστον απολογούνται. Τρομακτικό. Ξεκίνησα να μένω στην παλιά πόλη. Εντάξει, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ακολουθώ βήματα. Τρομακτικό το πράγμα να το συναισθάνεσαι. Έτσι, και τούτο το πράγμα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι έχουμε μια πορεία που πρέπει να τη διανύσουμε. Έχουμε υποχρέωση να στραφούμε στις ρίζες και να συνειδητοποιήσουμε. Ο πολιτισμός είναι και μια κοινή γλώσσα, αντιλαμβάνομαι, έτσι όπως το μεταφράζεται μέσα από την κίνησή σας. Την τελευταία επιτάφιο, το 56, στον Άγιον Εξωρινό, τι έγινε. Πιο δυνατή και από το πολιτικό. Πέστε την, Νίκο, πέστε για τον Παπά Μανέα. Πέστε την ιστορία του Παπά Μανέα. Τρομακτική ιστορία, ας πούμε. Ενώ ήταν όλα τα πράγματα αρνητικά, αποφάσισε ο Παπά Μανέας να κάνει τον επιτάφιο και να κάνει περιφορά μπροστά από τα σπίτια των Τούρκων. Τόλμησε δηλαδή. Τόλμησε, ήταν τόλμη. Για τη δική του την όμως πλευρά τόλμησε. Ένα πράγμα ήταν ο Καταλήδης, ότι ευλόγησε στα Τούρκικα τους Τούρκους. Ο Παπαμανέας ήρθε από τη Σμύρνη. Το καταγράφει Αγνή Μιχαηλίδου. Ναι. Και στην εκκλησία αυτήν, στον επιτάφιο, έφυγαλε τα εξαπτέρυγα του και είπε: εγώ θα πάω να ενωθώ με όλους τους επιτάφιους, όπως γίνεται. Όπως ήταν στη Φανερωμένη που ενώνονται οι επιτάφοι μας. Και ο Παπά Μανέας ξεκίνησε και του είπε: Παπά μου, μα επέλανες. Και του είπε: προχώρησε. Και όταν έφτασε, ήταν Παρασκευή, στο κέντρο, γιατί μόνη μία έξοδος υπάρχει, η πόρτα της Ξηράς, για να βγεις, για να πας στην καινούρια την πόλη, στα Βαρός. Και ξαφνικά, επειδή ήταν στη Σμύρνη και ήξερε τούρκικα, άρχισε να ψάλλει μια ευχή για τους Τουρκοκύπριους και για την ευχή τους να ζουν καλά, και τσίνοι και τα παιδιά τους. Και ξαφνικά, μαζί με την πομπή που πήγαινε πίσω από τον επιτάφιο, πήγαιναν και οι υπόλοιποι Τουρκοκύπροι. Όπως έκαμε παλιά, όταν χτύπησε την Αμόχωστο η Πανόλη, πίσω από τον Πέτρο τον Θωμάν, τον περίφημο Καρμελίτη, η Λιτανία ήταν με τον βασιλιά βέβαια και τη βασίλισσα Ξυπόλητη και νηστική, και πίσω ακολουθούσαν οι πάντες. Λοιπόν,
η Αμόχωστος έχει να δείξει μια πολιτισμική σχέση η οποία την βοήθησε να επιβιώσει. Μα τούτο θέλουμε να και πούμε. Και να συνδέσει. Ξέρετε, είπε ένας θεατής προηγουμένως ότι εμείς θέλουμε να πάνε Ελληνοκύπροι στα σπίτια τους και Τουρκοκύπροι στα σπίτια τους και όλοι να ζήσουμε καλά. Μα θα ζήσουμε, εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται. Όλοι το θέλουμε αυτό, αλλά ο πολιτισμός ακριβώς είναι. Δεν μπορεί ξαφνικά ζώντας σε ένα κενό αέρος και η μεν και η δε, ξαφνικά όλα θα επανέλθουν σε μια. Πρώτου 74 κατάσταση. Ως διαμαγείας. Ως διαμαγείας, που και η πρώτου 74 κατάσταση, αν μου επιτρέπετε, δεν ήταν και τόσο ειδηλιακή όσο θέλουμε σήμερα να πιστεύουμε, όσοι την έχουμε ζήσει κιόλας. Θυμούμαι, τότε έκανα και τον ανταποκριτή του Αθηναϊκού Πρακτηρίου Ειδήσεων, έκανα πολλά στη ζωή μου. Ευτυχώς. Θυμούμαι, πήγα και κάλυψα τις συγκρούσεις των 64. Που σαν να ζούσαμε στον Μεσαίωνα, εμείς έξω από τα δικαιοκίνα, από τα τείχη και ήταν μία σύγκρουση. Αυτή τη στιγμή, εκείνο το οποίο συμβαίνει, είναι μοναδικό. Δηλαδή, για χρόνια ζούσα διαιρεμένη το βαρός για την Αμόχωστο. Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά, ύστερα από τις εμπειρίες, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ενώνονται σε ένα κοινό σχέδιο. Ελέγχθηκε κάτι άλλο που είναι λίγο ανάδικο υπό την εξής έννοια, ότι περίπου ενδιαφερόμαστε για να μόχω στον και όχι για την Κερίνια. Όχι. Σωστά είπατε κι εσείς ότι στην κάθε πόλη υπάρχει μία ανάλογη, ανάλογα με τις συνθήκες. Ναι, και η κάθε πλευρά προσθέτει την εμπειρία της. Και η Αμόχωστος μαζέτει μία μεγάλη εμπειρία πώς να ξαπλωθεί και να είναι σύμβολο και για την Αμόχωστο και για την Κύπρο ολόκληρη. Αλλά να σας πω κάτι, και για τον κάθε κατατρεγμένο τον όπου γης. Μάλιστα, πολύ ωραία που το ανοίγετε, έτσι είναι. Είναι σύμβολα αυτά. Βέβαια, κάθε αγώνας είναι σύμβολο. Λοιπόν, παίρνουμε τρεις τηλεφωνικές και απαντούμε. Κύριε Ανδρέα. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Ανδρέα. Ελίνα, συγχαρητήρια για τον πρόγραμμα σου. Στους καλεσμένους σας. Καλεσμένους σας και ειδικά στον κύριο Χατζηδημητή, ο οποίος μαζί με την ομάδα τη δική μας Ελληνοκύπρους και Τουρκοκύπριους εργάζονται άοκνα. Γιατί δεν είμαι πρόσφυγας για να τονίσω εγώ, αλλά επειδή εργαστήκα σε όλες τις πόλεις λόγω της ίσως της δουλειάς μου της Κύπρου, το Αμόχωστος μου άρεσε ιδιαίτερα και μου έμεινε μέσα στο μυαλό μου που όταν πήγα κάτω ήταν άγιε η καθαριότητα, η φιλοξενία, ήταν το κάτι άλλο για μένα. Είναι πραγματικά συγχαρητήρια για τον φίλο μας τον Χατζημητρή, ο οποίος εργάζεται για την αναστήλωση των ιερών μας, όλο γενικά των οθωτών μας και ήθελα να του πω να προχωρήσει χωρίς να είναι να κάνει πίσω. Σας ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα μου, να ακούσουμε και τον κύριο Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, εσείς. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χατζη Δημητρίου. Ναι. Στον Άγιο Επίκτητο, για μια φορά, η ενέργεια μου του Άγιο Επίκτητο. Ναι. Και έκανα παρατήρηση που έπιασε την εκκλησία του Άγιου Επίκτητου, γιατί έκανα μήνα ρε. Και θέλω να μου απαντήσω κύριο Χατζη Δημητρίου. Ας σας απαντήσω. Κάτι τον Κυπριακό, να φύγουν το μήνα ρε την εκκλησία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντηθεί η ερώτηση εφόσον μπορεί να απαντήσει ο κύριος Χατζηδημητρίου και ο κύριος. Κύριε Χατζημανόλη μου, εσείς είστε. Ναι, μάνα μου. Κύριε Χατζημανόλη μου, καλέ μου. Είναι ο δήμαρχος Πέλαπαϊς. Ναι, και πολύ καλός φίλος. Μέσα από τις εκπομπές. Να είστε καλά, κύριε Χατζημανόλη. Εγώ έχω κάτι να σας πω το οποίο. Που έχει πολύ καιρό να τα δεν το προχωρήσα. Αλλά σήμερα πάση οι κύριοι εκεί περίπου το ίδιο το δικό μου. Ναι. Άκουσε να σου πω, Ελίτα μου, όπως ξέρεις είμαι απόφοιτος της γεωργικής σχολής. Μάλιστα. Μετά προσελήφθηκα από τις φυλακές για να βγάλω τους φυλακισμένους έξω και όταν το 1953 γίνηκε ο σεισμός τους επαρέλαβα 100 φυλακισμένους με τρεις άλλους και πήγαμε στην Πάφο. Μάλιστα. Εγώ την Πάφο την γνωρίζω από βαθιάν ως βαθιάν. Και όλους φίλους μας, όλους αγαπητούς και Τούρκους και Έλληνες. Ιδιαιτέρως στην Κερίνια, στο Καζάφαλι, στο Κλεπίνι. Ας πάσει τώρα στην Κλεπίνι και θα ρωτήσουν ο Χακημανώνης, ο Γιώργος, τι άνθρωπος είναι και να τους πει. Ακούστε, Έλληνα μου. Μία λύση υπάρχει. Ο καθένας στο χωρικό του και ο καθένας στο δικό του.
πρέπει να γίνει εκλογές από τους πρόσφυγες μόνο, τους Τούρκους και τους Έλληνες. Και αν θελήσουν να πάσουν τα πάντια, οι άλλοι να μείνουν μονά όπως θέλουν να μείνουν. Εγώ το είπα και το λέω ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωριστά οι Τουρκοκύπριοι που τους Ελληνοκύπριους. Εγώ έφαγα στην ίδια κούπα φελάβη που το κάνω παπάζουν που εθρώμαμε τα χαρούμπια. Σκεφτείτε τι ανθρώποι ήταν αυτοί οι ανθρώποι. Και σήμερα αν πάτε στην Κλεπίνη θα δείτε ποιος είμαι εγώ. Ευχαριστούμε κύριε Χατζη Μανώλη. Ναι. Αν δεν γίνει εκλογή ο καθένας στον χωρκό του και ο καθένας στον δικό του, δεν γίνεται λύση. Σας ευχαριστούμε κύριε Χατζη Μανώλη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα αρχίσω από τον κύριο του μαζί. Ας αφήσουμε το ερώτημα για τον Άγιο Επίκτητο για να ακούσω και τους άλλους καλεσμένους πρώτα. Ένα γύρο απόψεων. Ακούσαμε τον κόσμο. Αυτό ήταν, είναι ο κόσμος που αναπνέει, ζει, περπατά, προβληματίζεται στον τόπο μας. Τι κενό βλέπουμε μέσα σε αυτή την αντίδραση, κύριε Τουμάζη? Νομίζω ότι μας λείπει η επικοινωνία, μας λείπει το βλέμμα προς τα μπροστά. Με συγχωρείτε που το επαναλαμβάνω συνέχεια, αλλά νομίζω ότι έχουμε πλέον, όπως είπατε κι εσείς, έχουμε περάσει τα τραυματικά σύνδρομα. Είναι 42 χρόνια, δηλαδή πόσες γενιές έχουν χαθεί, πόσες άλλες θα χαθούν. Νομίζω ότι είναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο να κινδυνολογεί κανείς περί τελευταίων ευκαιριών, αλλά είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον σε εμάς, που ζήσαμε και πριν το 1974 και έχουμε έτσι μια πλατιά γκάμα από αναμνήσεις και μνήμες, νομίζω είναι καιρός να πραγματικά να πιάσουμε το μέλλον στα χέρια μας, να συνυπάρξουμε, να γνωρίσουμε τον απέναντί μας. Ξέρετε, τον εχθρό σου, εχθρό σου εννοείται, σε εισαγωγικά, ναι, γενικότερα, τον απέναντι, ναι. Ας το πάρουμε και στη χειρότερη περίπτωση, ναι, ξέρετε. Δηλαδή πρέπει να τον γνωρίσεις. Για να τον απομυθοποιήσεις. Για να τον απομυθοποιήσεις, για να τον καταλάβεις. Να δεις τα δυνατά του. Και δεν μιλώ μόνο για μας, μιλώ και για τους απέναντι. Ναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει. Είναι άρση οποιασδήποτε προκατάληψης. Δηλαδή μιλούμε. Αν καθυστερήσαμε κάπου, δηλαδή 42 χρόνια, είναι γενικότερα η κατανόηση των καταστάσεων, η κατανόηση του άλλου, η κατανόηση, πιστεύετε ότι εκεί στερήσαμε? Δεν θα ήθελα να μπω σε πολιτικά πλαίσια. Όχι, επειδή μιλήσατε πριν για 42 χρόνια. Όχι, ναι, τρύπα. Ακριβώς, να σας εξηγήσω. Απλώς όλο το πλαίσιο των 42 χρόνων της απομόνωσης. Μην ξεχνάτε ότι πότε άνοιξαν τα οδοφράγματα. Το 2003. Άρα ζήσαμε πάρα πολλά χρόνια απομονωμένοι. Δηλαδή οδηγούσαμε και βλέπαμε τον πενταδάχτυλο απέναντι και λέγαμε πότε θα μπορέσουμε να πάμε απέναντι. Έλεγα εγώ, άραγε θα ζήσω, ας πούμε, να το ακριβώς, δω. Ακριβώς, είναι δίπλα μας. Αυτό έγινε κάποια στιγμή. Άρα άρχισε η επικοινωνία. Δεν είναι αρκετή η παιδεία. Που λέει, που είπε και η Άννα, η παιδεία θα όταν βάλει. Όταν λέει παιδεία, κανείς, το μυαλό κάποιου πάει στα θρανία μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πρέπει είναι να το μόνο, ξεκαθαρίσουμε. Αλλά είναι και τα θρανία. Αυτή και η συζήτηση είναι παιδεία, ας πούμε, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στον εγκέφαλό μας. Ναι, αλλά ξέρετε, τα μικρά παιδιά έχουν βιβλία, τα διαβάζουν. Πρέπει αυτά τα βιβλία να είναι γραμμένα σωστά, να λένε την ιστορία όπως. Αλλά έχει. Δεν είναι μόνο εκείνο. Δεν είναι μόνο εκεί. Ο πολιτισμός σίγουρα, τον οποίο όπως είπαμε όλοι έχουμε παραμελήσει πιστεύω ως κοινωνία και ως Κύπρος, νομίζω ότι θα ακριβώς θα δώσει αυτό το πλαίσιο όπου όλοι που μένουν στην Κύπρο, διότι τώρα έχουμε και πάρα πολλούς πολίτες άλλων χωρών, δεν είναι μόνο Ελληνοκύπροι. Έχουμε άλλες κοινότητες, έχουμε πολλές χιλιάδες. Η Κύπρος γίνεται και εδώ και στα κατεχόμενα ένα πανεπιστημιακό κέντρο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο απ' έξω. Ζούμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή. Ακούμε καθημερινά τι γίνεται γύρω μας. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Άρα ο ρόλος της Αμοχώστου από την αρχαιότητα
και στο Μεσαίωνα, αλλά και σήμερα και στη σύγχρονη εποχή, ναι, ήταν ένα λιμάνι που συνέδεε πολιτισμούς, που συνέδεε κουλτούρες. Αυτό πρέπει να ξαναγίνει. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε, λέτε, έτσι. Αυτό πρέπει να ξαναγίνει. Αμόχωστος, και πιστεύω ότι πρέπει να ξανασχεδιαστεί με αυτό το πνεύμα. Ωραία. Μιλήσατε πολύ καθαρά. Έχω μία κυρία, η κυρία Κωνσταντίνου, και έρχομαι κοντά σας, κυρία Μαραγκού, για να σας ακούσουμε. Κυρία Κωνσταντίνου. Ναι. Σας ακούμε, κυρία Κωνσταντίνου. Α, μάλιστα. Είμαι καλά να πούμε, Λούκα, το μη μιλάμε τους άλλους. Ορίστε. Α, ναι. Ναι. Λάτσι. Να πείσω. Ναι. Ναι, Λούκα μου. Ναι. Εγώ είμαι βαροσότητα. Είμαι και ήμουν βαροσότητα. Έτσι ήταν ευθέα που το βαρώσουμε εγώ. Μάλιστα. Το σπίτι μου ήταν τέλεια. Στο μέσο λιμάνι, μόνο σε έναν ιδούτσι, πρώτα ήταν να βρουν το σπίτι μου. Ναι. Εντάξει, έκλαιαν ο άντρας μου, τα μωρά μου να φύγουμε, έμεινα μόνη μου στο μέσο να γιάννε. Και στο τέλος, εκασμάστηκαμε έξω, στην υπεράντα. Όποιος επέσναν, εδώ ρε μάτρε μας, πάτε να φύγετε, έκλαιαν ο άντρας μου, τα μωρά μου, δεν έφυγαμε. Η ώρα 3 το πρωί, τηλεφώνησε μου η μάμα μου που τη Λευκοσία. Κορία Θεόφοβηλα, νημιτούσε, μπήκα μέσα στο Λαρόσε. Και εσείς έκανε, άκουσαν τα μωρά μου και ο άντρας μου, πιάσαν με βούρα, βούρα να φύγουμε. Πήγανε όσο να ημέρνια, έχω και μοθείως με ένα διαμέρισμα να δείχνει κάτι να μείνω όταν είναι τα μωρά. Πήγανε για μένα, ήθελα μέσα στο αεροπλάνο του βομβαρδίζει μας. Ευχαριστούμε, κυρία Κωνσταντίνου μου καλή μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είδατε, ο χρόνος σταμάτησε για πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ. Ναι. Και αυτό είναι το κενό που θα κληθούμε να καλύψουμε. Όταν ναι, γιατί πάμε ο καθένας πίσω στην θεωρεί ότι θα πάει πίσω σε αυτό που άφησε. Ένα αυτό, αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι σε όλα αυτά τα χρόνια, τα 42 χρόνια που έχουν περάσει, η Αμόχωστος ήταν παρούσα. Ποιητές της, καλλιτέχνες της, πεζογράφοι της, συγγραφείς, ό,τι γράφτηκε στα 42 αυτά χρόνια, ό,τι έγινε στα 42 αυτά χρόνια, όχι μόνο για την Αμόχωστο, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε για όλες τις πόλεις μας. Να μην υπάρξει κενό στη δημιουργία, να μην υπάρξει κενό στην, αν θέλετε, τη συνέχεια του πολιτισμού μας. Αυτά θα κληθούμε να κάνουμε με ένα σύγχρονο τρόπο στην Αμόχωστο, να είναι εκεί πέρα, να υπάρξει η παρουσία μας, αυτά που χάθηκαν να τα αναφέρουμε, αυτά που θα καταφέρουμε να επαναφέρουμε, θα τα αναφέρουμε, θα τα δείξουμε. Να καταλάβει ο κόσμος ότι υπήρχε αυτή η παύση, αν θέλετε, της απουσίας των ανθρώπων, που όπως πολύ σωστά είπε μια καλλιτέχνης, βλέποντας την Αμόχωστο από ψηλά, δεν ξέρω, φαντάζομαι όλη η Κύπρος θα έχει δει αυτό το βίντεο το καταπληκτικό με το από πάνω ψηλά. Και όπου είδαμε μια πόλη καταπράσινη και μια συγκεκριμένη φίλη μου λέει, ρε παιδί μου, το χώρο των ανθρώπων το πήρε η φύση. Λοιπόν, όταν τα συνειδητοποιάς αυτά τα πράγματα, όταν βλέπεις την πόλη σου, όπως βλέπουμε όλοι τις πόλεις μας, και οι Μορφίδες και οι Κερενιώτες, οι Πάντες. Αυτό το πράγμα είναι που μας δίνει δύναμη για να δούμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Mm-hmm. Γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια ασχοληθήκαμε με το τι είχε γίνει, τι παρελθόν φοβερό. Και όπως είπε ο Γιάννης, κάποια στιγμή πρέπει να αγαπήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε μελλοντικά. Αυτό είναι μια μεγάλη, αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Και σίγουρα, διότι σίγουρα σταμάτησε ο χρόνος, το τραύμα. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω, εντοπίζω. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, ότι εμείς οι γενιά που ζήσαμε, υπάρχουν και πιο νέοι από εμάς, από τον Τάκιν και εμένα. εμείς η γενιά που ζήσαμε την κερίνια του Μόρφου του Βαρόση, φεύγουμε. Αυτοί που ενάρτουν, που έχουν υποστεί την παιδεία των 42 χρόνων της μεγάλης σιωπής, σαν να μην υπήρχε η Κύπρος η Πούτσι. Υπήρχε να δεν ξεχνώ. Ιστορικά δεν υπήρχε στα σχολεία μας. Δεν ασχολούμαστε με τα μνημεία. Λέμε, η Σαλαμίνα ήταν κάποτε σπουδαία. Τούτη γενιά να αναλάβει να χτίσει την καινούργια την πόλη. Τούτη γενιά να αναλάβει να φέρει τον κόσμο ένα βήμα μπροστά και να συμβαδίσουμε, να είμαστε πολίτες του 21ου, του 22ου αιώνα. Τούτη γενιά
που δεν έχει μνήμες. Mm-hmm. Και η δουλειά μας εμάς τώρα είναι να τις καταγράψουμε, να τις επαναφέρουμε, mm-hmm. όχι να ζούμε με τις μνήμες μας. Είπαμε πάρα πολλά σωστά κάτι ο Πέτρος ο Καρεκλάς, που είναι ο δήμαρχος Κυθρέας, που λέει, παίρνω κοπελούθια να δουν το κεφαλόβρισο. Μα άμα δουν το κεφαλόβρισο χωρίς νερό, εν το μπορώ. Ενώ άμα τους δείξω έναν DVD που θωρείς το νερό να τρέχει και θωρείς το πράγμα, και αμέ αποτυπώνεται με άλλον τρόπο. Συνεπώς, παιδεία. Mm-hmm. Παιδεία όχι της οικογένειας και του σχολείου και επισκέψεις. Ναι, χρειάζεται γενικότερα παιδεία, εγώ είπα στον εγκέφαλο. Παιδεία σύγχρονη. Ναι, να ακούσω και τον κύριο Χατζηδημητρίου και θα έρθω κοντά σας σχετικά με τον Άγιο Επίκτητο. Λέει, χτίστηκε μιναρές ο κύριος. Καταρχάς, εκείνο που θέλω να πω, ελέγχθησαν για το έργο της Τεχνικής Επιτροπής, δεν είναι του Χατζηδημητρίου, είναι της Τεχνικής Επιτροπής, είναι ενός κόσμου ολόκληρου που είναι αφοσιωμένος, που εργάζεται εθελοντικά, τα μέλη της Επιτροπής, τα μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος, συνεργαζόμαστε με αρχιτέκτονες, μηχανικούς, αρχαιολόγους, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, εργολάβους. Είναι ένας κόσμος ολόκληρος αφοσιωμένος στην έννοια του πολιτισμού που εργάζεται και θα πρέπει να το εργάζεται σιωπηλά και αθόρυβα. Δυστυχώς, εκείνοι που κάνουν θόρυβο ή τα κακά που γίνονται είναι που βγαίνουν στο προσκήνιο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται θετικά λίγο γίνονται γνωστοί, αλλά σας θέλω να μεταφέρω αυτό, ότι είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Σε ό,τι αφορά τους όρους εντολής μας, είναι η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, των μνημείων. Δεν ασχολούμαστε, δεν είναι μέσα στους όρους εντολής μας όλα τα θέματα της χρήσης ή των αποτελεσμάτων της κατοχής. Και θέλω να πω τούτο. Άρα, σε αυτή, την περίπτωση τι γίνεται, σε αυτή την περίπτωση, άμα υπάρξει αλλίωση. Αυτά είναι θέματα που θα λυθούν μόνο με το κυπριακό πρόβλημα, όπου οι εκκλησιαστικές... Υπάρχουν επιτροπές, να πούμε ότι υπάρχουν επιτροπές που δουλεύουν. Συγγνώμη, υπάρχουν επιτροπές. Όχι, πάνω σε αυτό το θέμα, αυτό το θέμα είναι εμπεπλεγμένο με το κυπριακό πρόβλημα και υπάρχει η πρόνοια ότι με τη λύση του κυπριακού, οι εκκλησιαστικές περιουσίες, τα εκκλησιαστικά, τα ιερά ιδρύματα περιέρχονται στα χέρια της Εκκλησίας. Έτσι, αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, θα πρέπει να ευχόμαστε να έρθει η λύση το γρηγορότερο, ώστε η Εκκλησία να αναχτίσει την κυριότητα των ιερών της χώρων. Και θέλω να πω τούτο, ότι το 1974 να έχουμε συνείδηση τι συνέβη. Η μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της Κύπρου των δεκάδων χιλιάδων χρόνων, είσαι ιστορικός και αρχαιολόγος, τέτοια καταστροφή δεν συνέβη ποτέ. Υπέστημε εντυώσεις, υπέστημε κατοχές. Αλλά η καταστροφή του 1974 είναι όπως το πρόχριστου και μετά Χριστού για την Κύπρο. Μιλάτε για τα μνημεία ή γενικότερα ως καταστροφή. Γενικότερα για την Κύπρο. Πρώτα απ' όλα να καταληφθεί, να εκδιωχθεί κόσμος από τα σπίτια του. Να προσφυγοποιηθεί, να καταστραφεί ο κοινωνικός ιστός, να καταστραφεί η έννοια της συνέχειας, να ανατραπεί η ζωή μας ολόκληρη. Όλο. Μα λίγο αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι δεν έχει ανατραπεί η ζωή του. Τι ασχολούμαστε τώρα, ακόμα να περισσώσουμε ό,τι περισσώζεται και αν είναι δυνατόν να κάνουμε μια αρχή βασισμένη στη γνώση. Και έναν τελευταίο να μου επιτρέψεις, κάθε μνημείο που κάνουμε και βλέπω την ιστορία, εκπλήττομαι κι εγώ, μαθαίνω, διότι βλέπω τι σημασία έχει η ιστορία του κάθε μνημείου. Συριανοχώρη λέει, Άγιος Νικόλαος, τι ήταν το Συριανοχώρη, ήταν Σύριος στρατιώτης που ήρθε και καταστάθηκε, αυτό δεν το ήξερα. Το έμαθα εγώ το μάθα από την Άννα Μαραγκού. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι το Τσερκές. Τσερκές λέει τσαμί, τι σημαίνει, ήρθα Τσερκέζι από τον Κάφκασο. Μα έχουμε τέτοια πράγματα που δεν τα ξέραμε. Δηλαδή, το μέλλον θα βασιστεί στη γνώση. Έτσι. Και η γνώση είναι παιδεία. Στη γνώση. Το μεγαλύτερο όπλο. Να το βάλω στη γνώση και να σας πω κάτι. Το μεγαλύτερο όπλο. Θέλω να είμαι λίγο ενεπίκης. Κάποτε οι δασκάλοι μας θεωρούσαν αρκετό να μας μαθαίνουν τα ελληνικά γράμματα. Και καλά έκαναν οι άνθρωποι και την ελληνική μοναδικότητα. Τώρα μας υποχρεώσει η κατάσταση να αντιληφθούμε ότι για να επιβιώσει ο Κυπριακός Ελληνισμός,
Πρέπει να αντιληφθεί την πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Κύπρου, τον πλουραλιστικό, διότι μόνο με την αναγνώριση του άλλου θα σε αναγνωρίσει και ο άλλος. Αν δεν τον αναγνωρίσεις, δεν θα σε αναγνωρίσει. Οπότε τούτο το πράγμα, δυστυχώς, χρειάστηκε να γίνει τούτη η καταστροφή για να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε και να θέλουμε, όπως είπε ο κ. Μαζής, να οικοδομήσουμε για να στήσουμε ένα διαφορετικό μέλλον. Παρακαλώ. Κάτι που συναντούμε συνεχώς και κάτι που έγινε πριν από λίγο είναι ότι κάποιοι απλά ζητούν, και να ακουστεί λίγο επιθετικό, ζητούν από κάποιους να εξασφαλίσουν κάποιες συνθήκες για να τους ενδιαφέρει η λύση του Κυπριακού. Δηλαδή, εάν χτίστηκε ένας μιναρές, πρέπει κάποιος να φροντίσει να πάει να το ρίξει. 42 χρόνια επήγαινε ο κύριος μία φορά και έπρεπε να τρέχουμε Πανκύπρια, ό,τι δεν αρέσει σε κάποιον, να το κάνουμε να του αρέσει για να περάσει το οδόφραμα. Είναι εντελώς λάθος. Δεν είναι ακριβώς έτσι όμως, κύριε Κάρλο, να μου επιτρέψετε να πω. Είναι πρέπει ότι να υπερβάλλουμε που, κάποια εκεί που υπάρχει ένα μνημείο, δηλαδή ας πούμε στο ΤΕΚΕ, θα μπορούσαμε να το είχαμε μετατρέψει σε εκκλησία. Ορθόδοξη. Ναι. Δηλαδή πρέπει, υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμός γενικότερα σε αυτά τα μνημεία, ναι, ό,τι ναι, και αν είναι. Δεν διαφωνούμε. Ναι, ναι. Απλά όμως μπορούν κάποια άτομα να ασχολούνται μόνιμα με τούτα τα πράγματα και να έχουν και εννοείται την υποχρέωση να απολογούνται. Να χάνουμε το δάσος από ένα δέντρο. Δεν μπορούμε να απολογούμαστε για κάποια πράγματα. Πέρσι το καλοκαίρι, ας πω κάτι άλλο που για μένα είναι συνταρακτικό. Η μητέρα μου από τα Περβόλια του Τρικώμου. Και συνηθίζω να πηγαίνω κάτω. Έμαθα από το συνέλθιο τον Ελτσίρ, το Γενικό Γραμματέα των Τουρκοκύπριων, ότι ο Τουρκοκύπριος δήμαρχος του Τρικώμου, που τη Λάρνακα, Ισκελέ, έκαμε μια. Φύτεψε φοινικές για να τους θυμίζουν τις φοινικούδες. Έτσι. Και φυτεμένη περιοχή με φοινικές. Στη γραμμή. Μπορεί να μην μας θυμίζουν τις φοινικούδες, αλλά για εκείνους ήταν κάτι που τους εθύμιζε. Και πήγα θάλασσα τσαμέ. Καίνοντας που η θάλασσα είσαι μια ταπέλα. Μπίτσου Μακένζι. Μεταφέραν την πόλη τους, τους. Τη μνήμη τους. Για με άρα και οι Τουρκοκύπροι το έχουν κάτι που πονούν, που τους ενοχλεί. Ξέρετε, μπορεί να μην ξεχνούμε, αλλά πρέπει να συγχωρούμε. Αυτό διδάσκει και η θρησκεία μας εξάλλου. Πρέπει να συγχωρούμε για να πάμε μπροστά. Δεν λέει κανείς να ξεχάσουμε το τι έγινε ή τι ήταν το παρελθόν μας ή τι ήταν ο Κυπριακός ελληνισμός. Αυτό το κατανοήσουμε, κύριε Τουμάζη. Πρέπει να συγχωρέσουμε. Αυτό το κατανοήσουμε. Μπορούμε να το κατανοήσουμε και να συγχωρέσουμε και να πάμε μπροστά. Λοιπόν, είναι πολύ σπουδαία αυτή η συζήτηση, γιατί δεν είναι τόσο. Δηλαδή, γράφει ένα δρόμο, ανοίγει ένα δρόμο. Είναι μια νέα πορεία που πραγματικά 42 χρόνια δεν την σκάψαμε, δεν την χαράξαμε. Να μας επιτρέψετε, πρέπει να πάμε πρώτα ρεπορτάζ Μαρίνο Γιαννάκη, πρώτα ρεπορτάζ να δούμε για την Αμόχωστο. Διαφημίσεις και ερχόμαστε, έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα να σας πούμε, πάρα πολλά, και ίσως χρειαστεί να επαναληφθεί αυτό το πρόγραμμα. Πάμε πρώτα ρεπορτάζ και ερχόμαστε μετά από διαφημίσεις. Μια πόλη με παρελθόν, παρόν αλλά και μέλλον. Αυτή είναι η Αμόχωστος τους και με αυτόν τον τρόπο την οραματίζονται οι πολίτες της. Μια πόλη που αν και βρίσκεται υπό κατοχή, τολμά να σηκώνει ανάστημα και να παραμένει δυνατή, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο. Η Αμόχωστος τους και οι πολίτες της τολμούν. Τολμούν να μιλήσουν ανοιχτά για την πόλη τους, να ονειρευτούν και να σχεδιάζουν όσο μπορούν το μέλλον της πόλης τους, ενώ την ίδια στιγμή μπορούν να ζήσουν στιγμές και να ξυπνήσουν μνήμες, πατώντας το χώμα της γης τους, έστω και αν βρίσκεται υπό την κατοχή του Τούρκου εισβολέα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αισιοδοξούν για το μέλλον. Εξάλλου, όταν κανείς φροντίζει να διατηρεί τις μνήμες ζωντανές, τότε μπορεί και να ελπίζει ότι θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες της Αμοχώστου που θεωρούν ότι η στιγμή της επιστροφής δεν θα αργήσει. Γι' αυτό φροντίζουν με διάφορους τρόπους η στιγμή αυτή να τους βρει έτοιμους. Ανάμεσα σε αυτούς και όλοι όσοι αποτελούν την κίνηση πολιτών Αμόχωστος η πόλη μας. Η ομάδα Αμόχωστος η πόλη μας, που αποτελείται από χιλιάδες άτομα Λιγνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, αμοχωστιανούς αλλά και φίλους της πόλης, δραστηριοποιείται στη γη της Αμοχώστου, όχι απλά για να κρατήσει άσβεστες τις μνήμες, αλλά και για να διδάξει την ιστορία της πόλης της Αμοχώστου στους νεότερους, δυναμώνοντας παράλληλα τον πόθο για επιστροφή. Εξάλλου, λαός που ξεχνά τις ρίζες και την ιστορία του είναι καταδικασμένος. Πού θα βρει την πόλη και τους πολίτες της μία ενδεχόμενη λύση του Κυπριακού?
Αυτό επεδίωξαν να αναλύσουν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις 27 Ιανουαρίου σε εκδήλωση με τίτλο «Η Αμόχωστος στην εποχή της λύσης, η πόλη, οι πολίτες και ο πολιτισμός». Η ομάδα Αμόχωστος η πόλη μας, σε συνεργασία με τον Όμιλο Προβληματισμού για εξυγχρονισμό της κοινωνίας, θέλησαν να δώσουν το μήνυμα ότι η Αμόχωστος μπορεί. Μπορούν οι πολίτες όταν και όποτε εξευρεθεί η πολυπόθητη λύση να δράξουν την ευκαιρία, αξιοποιώντας επικοδομητικά τον πολιτιστικό ρόλο της πόλης για ένα καλύτερο αύριο, αποτελώντας παράλληλα παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης. Το μέλλον θα δείξει. Ωστόσο, οι αμοχωστιανοί το παλεύουν. Λοιπόν, έχουμε μία τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χατζιουάννου, σας ακούμε. Hello? Σας ακούμε, κύριε Χατζιουάννου. Ποιον μιλά? Μιλάτε στο πρόγραμμα «Μαζί», στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Χατζιουάννου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η εγκατάληψη του Βαρωσιού, ζούσα στο Βαρώσι. Ναι. Και άκουσα μέσω στην τηλεόραση, ενώ παρακολουθούσα την τηλεόραση, ότι θα βομβαρδίσουν το Βαρώσι. Πηγή δεν μπορούσα να αντιληφθώ, αλλά ήμουν βέβαιος και ενημέρωσα όλους τους φίλους μου, τους Βαρωσιώτες. Να φύγουν μου το Βαρώσι, να πάει στα χωριά, διότι θα βομβαρδιστεί το Βαρώσι. Και τότε εγώ έφυγα και πήγα σε ένα χωριό και άρχισαν ο βομβαρδισμός του Βαρωσιού. Συνεπώς, υποψιάζομαι πάντοτε με αυτά τα οποία σας έχω αναφέρει, ότι άλλες δυνάμεις συμμετείχαν σε αυτήν την κατάσταση και πιθανόν Άγγλοι ή άλλος πώς. Κύριε Χατζιουάννου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την μαρτυρία. Είναι όλες πολύτιμες. Πρέπει... Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, απλά να πούμε ότι πρέπει να το καταγράψουμε αυτό. Βλέπετε ότι προσπαθείτε να πάτε ένα βήμα παραπέρα. Αλλά το τραύμα είναι, το είπε ο κ. Χατζηδημητρίου πριν, ότι αυτού του είδους την καταστροφή η Κύπρος ποτέ στις χιλιάδες των αιώνων, έτσι, τους αιώνες, δεν την έζησε. Και βλέπουμε ότι όλα τα τηλεφωνήματα σχεδόν που πήραμε έχει σταματήσει το ρολόι στο τεράστιο αυτό τραύμα. Τεράστιο τραύμα. Παρόλα αυτά, εσείς αυτή τη στιγμή προτείνετε, όχι εσείς εδώ μαζί με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που μπορούν να δώσουν το επόμενο βήμα, την επόμενη μέρα, σε μια ενδεχόμενη λύση, να υπάρχει ετοιμότητα, να υπάρχει αυτό το υπόβαθρο που να μπορέσουμε να χαράξουμε τη συνέχιση αυτών των πολλών χιλιάδων χρόνων πολιτισμού. Αυτό ακριβώς που είπατε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε τώρα και αυτή τη δυσκολία, γιατί ο καθένας θα θελήσει να θυμηθεί ή να θελήσει αυτό που δεν υπάρχει πια. Μα είναι φυσικό, αλλά ναι. Στη φύση υπάρχει εσείς, μια διαδικασία επούλωσης κρατάτε, δεν μπορεί. Κρατάτε όμως εσείς αυτό τον πολιτισμό που συνέχισε να παράγεται. Και όσο υπάρχουν αμοχωστιανοί, όσο υπάρχουν μορφίτες, όσο υπάρχουν ριζοκαρπασίτες, όσο υπάρχουν κεριμιώτες, τέλος πάντων, αυτός ο πολιτισμός είναι εκεί. Έχουμε και τον κύριο Αυξεντίου. Κύριε Αυξεντίου. Χαιρετώ και εσάς και τους προσκλημένους σας. Να είστε καλά. Θα είμαι πολύ σύντομος. Οι εποχές έρχονται στην επία των έργων των ανθρώπων. Ναι. Το αν γίνεται κάτι αυτή τη στιγμή σχετικά με την αμόχωστον και ελπίζουμε, δεν είναι μόνο έτσι απλά που γίνεται. Έχουν συνεισφέρει όλοι. Θυμούμαι πριν χρόνια τα βιβλία της Άννας Μαραγκού που είναι εκεί κοντά σας, όταν τα διέβαζα εγώ και θαύμαζα πραγματικά το από πού είμαι, από πού κατάγομαι. Διέβαζα για το Στεφάνι στις νύφες που επαντρεύονταν και ήταν πιο πλούσιο από το Στεφάνι της Βασίλισσας, από την κορώνα της Βασίλισσας. Και έλεγα, μα έχω τέτοια καταγωγή, είμαι από εκεί.
Εν πάση περιπτώσει, θαυμάζω το έργο του κύριου Τάκη, mm-hmm. που έχει υπό την επίβλεψη του 17 μνημεία τα οποία αναστηλώνει. Και έχουμε ευκαιρία να ζήσουμε ξανά τα καλά της πατρίδας μας, να τα καμαρώσουμε. Mm-hmm. Είμαι και εγώ μέλος της ομάδας Αμόχωστος η πόλη μας. Mm-hmm. Θέλω να πω έτσι εντάχει, ότι ξέρω ότι ο χρόνος τρέχει, δεν έχω χρόνο. Mm-hmm. Πρέπει ο κάθε πολίτης της Κύπρου να συνειδητοποιήσει ότι είναι ανάγκη, είναι επίγον να συμμετάσχει εθελοντικά και να ζητήσει να του ανατεθεί έργο. Εάν δεν συμβάλλουμε όλοι και απλώς βλέπουμε κάποια προγράμματα ή μπαίνουμε στο Facebook να κάνουμε like σε κάποιες φωτογραφίες, δεν θα δούμε πατρίδα ζωντανή, δεν θα δούμε ποτέ. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο τηλεφώνημα, πολύ ωραία άποψη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αυξενή. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα σας, Ελίδα. Σας θέλουμε, παρακαλώ πολύ, και άλλο πρόγραμμα για την Αμόχωστο. Είναι με μεγάλη χαρά που θα ανταποκριθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή Γεια σας. Συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, αυτός είναι επίλογος, αυτό είναι το μήνυμα. Το είπε και ο κύριος Κάρουλας αρχή-αρχή, ότι δεν πρέπει να μένουμε στο να πράξουν οι άλλοι, να αποφασίζουν οι άλλοι. Έχετε μισό δευτερόλεπτο χρόνο για καταληκτικό σχόλιο, απολογούμε γι' αυτό. Κύριε Κάρουλα, αρχίζω από εσάς. Τι να πω. Ο καθένας πρέπει να σκεφτεί ότι πρέπει να φροντίσει και τις επόμενες γενιές. Πρέπει να το πάρει πάνω του. Να το πάρει πάνω του, θεωρήσει προσωπική του υπόθεση και καθήκον. Όπως είχαμε πει και προηγουμένως και με τον κύριο Χατζημητρίου, ναι. ότι θεωρούμε παρεξόδιν και θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν μαζί μας, διαφορετικά η επιστροφή θα είναι δύσκολη, θα είναι στο άγνωστο. Τον κύριο Χατζημητρίου το διεκδικεί η Μόρφου και τον Ριζοκάρπας και η Κερίνη, όλοι το διεκδικούν, για να μην σας πω και λεμεσός και Πάφος και Λάρνακα. Παρακαλώ, κύριε, του μαζί. Τελικά, όπως βγαίνει και από τα τηλεφωνήματα των θεατών, δεν έχουμε πολύ χρόνο, άρα χρειάζεται μεθοδική δουλειά, εθελοντική εργασία, όπως είπε και ο τελευταίος τηλεθεατής. Χρειάζεται σχεδιασμός για αυτή την επανεκκίνηση. Πιστεύω πάρα πολύ ότι θα ξαναξεκινήσουμε. Αυτή είναι η λέξη, πράγματι. Παρακαλώ. Θεωρώ τα μνημεία σα σημείο συνάντηση και αλληλογνωμία. Είμαι έτοιμη να ακούσω ποια πόλη θέλετε να σα υιοθετήσει μετά να από σας όλα πω, αυτά. Να σα πω, είναι. Το θέμα είναι ότι περίπου πιάνω και τι δύο άκρε τη Κύπρου. Η μάνα μου είναι μορφή τη ζωδιά, τη ο παππού, και ο πατέρα μου από την Πυρκάντη Μεσαρκά. Έτσι, μπορώ να πω ότι πιάνω όλη μέσα. Την. Εγώ και καλά το θυμάμαι και το τελευταίο κοινωνικό γεγονό το οποίο είχα κάνει. Είχα βαφτίσει και έναν παιδί την άνοιξη του 1974 στον Απόστολο Ανδρέα. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα σφραγίζουν τη ζωή μου. Λοιπόν, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι μέσα από τα μνημεία γίνεται συνάντηση ανθρώπων, γνωριμία των ανθρώπων και του πολιτισμού τους και σεβασμός. Ο Οθωμανός να προσέχει πλέον την Εκκλησία και ο Χριστιανός να προσέχει το τσαμί και να συναντιόμαστε όλοι σε μια κοινή προσπάθεια για μια Κύπρο του μέλλοντος, ελεύθερη, δημοκρατική, ειρηνική. Κύριε Μαραγκού. Νομίζω ότι στην Κύπρο δεν αξίζει να είναι χωρισμένη. Η Κύπρος θα μπορούσε να έχει μια λαμπρότατη πορεία. Είχε στο παρελθόν, αλλά προδιαγράφεται με τη βοήθεια όλων μας και για το μέλλον. Μπορούμε να προτρέξουμε με το παράδειγμά σας τις λύσεις. Δηλαδή μέσα από τον πολιτισμό, τίθεται ένα βαθύ ερώτημα τώρα. Πιστεύω είναι ένα όραμα. Mm-hmm. Και όποιος έχει όραμα πάει μπροστά. Και το όραμα δεν είναι δυνατόν πόνο, να μείνουμε πίσω στα στερεότυπα καθυλωμένοι. Άρα το όραμα υπερβαίνει οτιδήποτε. Το όραμα υπερβαίνει. Άλλο. Το όραμα έχει σχέση με τη δημιουργία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και μας δώσατε, εμένα μου δώσατε αυτό το πόση ευθύνη έχει ο κάθε ένας από εμάς να είναι μέρος αυτών των αποφάσεων και αυτής της επανεκκίνησης της επόμενης μέρας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.